Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στο στρατήτο Κίτελη που από σήμερα με φιλοξενεί στο δικό του χώρο, στο χώρο που ανήκει στους δημότες της Μυτιλίνης. Τα 5 νησιά του Αιγαίου σηκώσαμε τα τελευταία χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβαλε 2 συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Τους τελευταίους 12 μήνες, στη Λέσβο η μείωση των ροών είναι 93%. Από 32.000 αφίξεις το προηγούμενο 12μήνο, στο τρέχον 12μήνο οι αφίξεις ήταν 2.200. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα που έχει επιτρέψει, μαζί με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, αντί να υπάρχουν 22.000 διαμένοντες στη Λέσβο, ένας αριθμός υπερβολικός, είναι σήμερα 7.200. Ένας αριθμός που ακόμα δεν μας ικανοποιεί και έχουμε δεσμευτεί προς το Δήμο ότι θα στοιχήσουμε ταχύτατα την αποσυμφόρηση. Δεσμευτήκαμε ότι θα κλείσουμε δομές. Και όπως γνωρίζετε, το Νοέμβριο του 2020 έκλεισε η άτυπη δομή στο ΠΙΚΠΑ και επέστρεψε ο χώρος στη χρήση της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα, όπως είχαμε δεσμευτεί, μετά την ολοκλήρωση και των εθελοντικών μετεγκαταστάσεων στη Γερμανία, όπου το ΚΑΡΑΤΕΠΕ το δημοτικό χρησιμοποιήθηκε ως βάση, παραδίδουμε το δημοτικό ΚΑΡΑΤΕΠΕ πίσω στους Δήμους. Και φυσικά θα χρηματοδοτήσουμε το έργο το οποίο έχει εξαγγείλει ο Δήμαρχος ο κύριος Κίτελης για την αποκατάσταση του χώρου και για τη χρήση του από τους κατοίκους της Μυτιλίνης, αυτούς που τους οποίους ανήκει. Έχουμε στηρίξει συνολικά με πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ το Δήμο Μυτιλίνης και θα συνεχίσουμε. Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η αποκατάσταση της Μόριας. Ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί, ένα έργο που θα σχεδιάσει ο Δήμος, εμείς θα υποστηρίξουμε οικονομικά και με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να φύγουν όλες οι αρνητικές μνήμες της μεγάλης κρίσης. Και βέβαια, όπως έχουμε δεσμευτεί, το Νοέμβριο του 2021 θα κλείσει το πρόγραμμα εστία, δηλαδή τα διαμερίσματα στο νησί της Λέσβου και τους επόμενους μήνες ο τελικός στόχος να κλείσει και το Μαυροβούνι. Σηκώσαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος, Δήμαρχε, εμείς οι νησιώτες. Δεν μπορεί να συνεχίσουν τα νησιά να σηκώνουν αυτό το βάρος. Και για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό αποτελεί μια εθνική προτεραιότητα. Επιδίωξη της δημοτικής αυτής αρχής, αλλά και της πλειοψηφίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, είναι επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος, ένα ζήτημα που ταλανίζει το νησί της Λέσβου εδώ και μια πενταετία και το οποίο έχει μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε αυτόν τον τόπο. Εξαγγελία μας και αίτημά μας ήταν οι δημοτικές δομές να αποδοθούν πλέον στην κοινωνία, στους δημότες του Δήμου μας, αλλά και τους συμπολίτες μας όλου του νησιού μας. Έτσι λοιπόν, μετά από το κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ, το οποίο θα αποδοθεί στους δημότες με τη βοήθεια της κυβέρνησης και θα εγκατασταθούν εκεί οι κατασκηνώσεις παιδικές αλλά και αθλοπαιδιές για τους δημότες, όπως σας είπα, αλλά και για τους συμπολίτες μας. Επίσης, τούτε εδώ η δημοτική δομή, η οποία πλέον αποδίδεται στους δημότες του νησιού μας, αλλά και σε όλους όσους έχουν ανάγκη από μια αναβάθμιση αυτού του τόπου, γιατί σε αυτή εδώ τη δομή είχαν επενδυθεί πολλά λεφτά από την πολιτεία και βέβαια ήταν μια δομή η οποία βοηθούσε στην αποφυγή ατυχημάτων, γιατί εδώ εκπαιδεύονταν νέοι παιδιά ως πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο άμεσα με τη βοήθειά σας, και ευχαριστούμε για αυτό που είπατε, θα αποκατασταθεί και θα αποδοθεί στους δημότες, βεβαίως με το συνδυασμό αθλοπαιδιών σε τούτο εδώ το σημείο. Βασική επιδίωξή μας, όπως σας είπα, είναι το κλείσιμο όλων των δομών και τελικά η αποσυμφόρηση μαζική όλου του νησιού μας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχετε κινηθεί. Τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή, αλλά εμείς δεν θα σταματήσουμε να επιμένουμε για το κλείσιμο και της διπλανής δομής, για την οποία ο Δήμος μας ήταν κάθετα αντίθετος από το ξεκίνημά της και από το στήσιμό της, και βεβαίως
θα σεβαστούμε και την γνωμοδότηση και την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία δεν είναι άλλη από το κλείσιμο όλων των δομών, των εστιών μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης και την κατασκευή μίας μόνο δομής, η οποία θα ταυτοποιεί, θα αποδίδει άσυλο και η οποία θα είναι προσωρινή και αυτή, και σε τελική κατάληξη το νησί μας θα αποσυμφορηθεί τελικά από όλους τους μετανάστες. Είναι βασικό και ευγνωμονώ και θέλω να δώσω και τα εύσημα τούτο εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, στο λιμενικό σώμα, στις ένοπλες δυνάμεις του τόπου μας και στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι επιτέλους φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορά μας και νιώθουμε ασφαλείς. Έχουν εμπεδώσει το αίσθημα ασφαλείας στους συμπολίτες μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλοι και η γνώμη είναι θετική από τους συμπολίτες μας σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πω επίσης ότι το kit της Μόργιας, το οποίο κάηκε το τελευταίο διάστημα, γίνονται βήματα και είμαστε στην τελική φάση, θα αποδοθεί και αυτό στους πολίτες της Λέσβου και εκεί θα εγκατασταθούν πανεπιστημιακές σχολές, πανεπιστημιακές ενστίες και βεβαίως ένα κομμάτι θα αξιοποιηθεί από το Δήμο, έτσι ώστε να αναβαθμίσει την κοινότητα η οποία υπέστη τόσα πολλά δεινά σε αυτόν τον τόπο και βεβαίως θα δώσει μια άλλη ανάπτυξη στο νησί της Λέσβου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την επίσκεψη. Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε τούτο εδώ τη δομή, όπως μας την αποδίδεται. Είναι δομή ιδιοκτησία του Δήμου Μυτιλίνης και βεβαίως ό,τι τεχνική υποδομή έχει μείνει εδώ μέσα, ακόμα και τα κοντέινερ, θα δοθούν σε συλλόγους για να αξιοποιηθούν τόσο για την αθλητική, για το αθλητικό τομέα της Λέσβου, αλλά και θα αξιοποιηθούν βεβαίως και για άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπου θα στεγαστούν εκεί μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη. Πριν πάρει το λόγο ο καλός φίλος και συνάδελφος ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, θέλω να του θυμίσω την ημέρα που ανέλαβα τον Ιανουάριο του 2020 και με πήρε τηλέφωνο να με συγχαρεί και να μου μεταφέρει τη δύσκολη κατάσταση που πράγματι υπηκρατούσε τότε στη Λέσβο. Κλείνοντας το τηλέφωνο μου είπε και οπωσδήποτε πρέπει το δημοτικό καράτεπε να επιστρέψει στους δημότες. Λοιπόν, σήμερα Μπάμπη, το δημοτικό καράτεπε επιστρέφει στους δημότες. Και βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό. Εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να πω μονάχα ότι η δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την σταδιακή αποσυμφόρηση του νησιού υλοποιείται. Και βεβαίως αυτό, όπως υπόθηκε και πριν και το έχουμε πει κατά επανάληψη, έχει τις τρεις δράσεις οι οποίες έγιναν. Δηλαδή, αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, ταχεία διεκπαιρέωση των αιτήσεων όσων αιτούνται διεθνούς προστασίας και βεβαίως το κλείσιμο των δομών. Το κλείσιμο της δομής αυτής είναι μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε και ο Υπουργός, η οποία υλοποιείται σήμερα. Και βεβαίως το επόμενο στάδιο πρέπει να είναι να κλείσουν και οι ανοιχτές δομές μέσα στην πόλη, στα νοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Ένα θέμα το οποίο το επιμελείται και ο Γενικός Γραμματέας, και είχαμε μια χειρή συζήτηση ο κύριος Λογοθέτης, ο οποίος δεν το αναφέραμε, αλλά έχει προσφέρει πάρα πολλά εδώ στον τόπο. Λοιπόν, το θέμα είναι από εδώ και πέρα η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και είναι λάθος όσοι τις αγνοούν. Τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Πρέπει να υπάρχει μια μικρή δομή η οποία θα είναι για τις ανάγκες της υποδοχής, ταυτοποίησης και της απογραφής των μεταναστών. Εύχομαι λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πολύ σύντομα, και το όνειρο δικό σας ήταν, αυτός ο χώρος εδώ να γίνει ένας χώρος πολιτισμού, όπως είχατε προαναγγείλει. Και πρέπει να πω και ένα τελευταίο, το έχω υποχρέωση να το πω, γιατί πολλές φορές και εγώ τον Νότη τον αδίκησα και του είπα, είχαμε και έντονες συζητήσεις, αλλά πρέπει να τον αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι ο κακός Μηταράκης, αλλά είναι ένας Μηταράκης ο οποίος έπρεπε σε δύσκολες συνθήκες να βοηθήσει ότως ώστε να πάνε όλα ομαλά. Είμαστε ευχαριστημένοι σήμερα? Όχι. Εγώ απόλυτα δεν είμαι. Είμαι ευχαριστημένος για την πορεία που είχαμε. Όμως χρειάζεται ακόμα προσπάθεια ούτως ώστε να περιοριστούν
οι ανεξέλεγκτες ροές από την γείτονα Τουρκία που περιορίζονται ήδη. Είδατε, βλέπετε, έχει αλλάξει και το διεθνές σκηνικό τώρα και οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, οι εταίροι μας έχουν αλλάξει νοοτροπία και βλέπετε ότι έχουν περιοριστεί, αλλά κυρίως πρέπει να γίνει μια μικρή δομή για τις ανάγκες της υποδοχής και ταυτοποίησης. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Υπάρχει ένα ζήτημα, ένα αίτημα των Μυτιλινιών που προήλθε από την δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί εκένωσης μέχρι το Πάσχα. Τελικά τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, έχουν φύγει τα 2/3 αυτών που βρισκόντουσαν πριν από 14 μήνες στην Λέσβο και έχουν φύγει και όλες οι αφίξεις των τελευταίων 14 μήνων. Μέχρι και 1000 άτομα έχουν φύγει σε ένα μήνα. Οι μετακαταστάσεις στη Γερμανία έχουν γίνει. Συνεχίζουμε με ταχύτητα τους ρυθμούς. Οπωσδήποτε η πανδημία έχει επηρεάσει κάπως το ρυθμό των μετακινήσεων. Έπρεπε να εφαρμόσουμε αυστηρότερους κανόνες στον τρόπο με τον οποίο γίνανε μετακινήσεις. Η αποσυμφόρηση θα συνεχιστεί. Σας θυμίζω ότι και η νέα δομή που σχεδιάζεται μπορεί να χωρέσει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτών που είναι στη Λέσβο. Άρα η αποσυμφόρηση είναι και προαπαιτούμενο για τη λειτουργία και της νέας δομής. Στόχος μας στα νησιά να έχουμε σχεδόν μηδέν. Και στη Λέσβο και στη Χίο και στη Σάμο και στην Κό και στη Λέρο. Και αυτό το πετυχαίνουμε με την πολύ καλή φύλαξη των συνόρων, με τον ταχύ διαχωρισμό προσφύγων από παράτυπους μετανάστες, από τις απελάσεις, από τα κλειστά ελεγχόμενα κέντρα, από τον έλεγχο των ΜΚΟ και από τον περιορισμό των παροχών που έχουμε εφαρμόσει στους τούντες διεθνούς προστασίας. Ώστε να μην είμαστε πλέον η πύλη εισόδου για τους λαθροδιακινητές για την Ευρώπη. Αυτή είναι η δικιά μας φιλοδοξία και νομίζω σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους 12 μήνες στη μείωση των ροών είναι εμφανή τα αποτελέσματα. Αναφορικά με τα κρούσματα κορονοϊού στο Μαυροβούνι, υπάρχει κίνδυνος ευρύτερη διάδοση? Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε την πανδημία να επηρεάσει τις δομές φιλοξενίας όλη τη χώρα. Σε 92.000 διαμένοντες που είχαμε στην αρχή της πανδημίας στις δομές, 54.000 σήμερα, συνολικά είχαμε μόνο 2 θανάτους. Και δεν είχαμε κρούσματα μεταφοράς του ιού από τις δομές σε τοπικές κοινωνίες. Θεωρώ ότι τα μέτρα που πήρε ο ΔΗ, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς μας βοηθήσανε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το πρόγραμμα αποσυμφόρησης είναι διαρκές. Έχουμε σχεδόν καθημερινά μετακινήσεις από τα νησιά είτε προς το εξωτερικό είτε προς άλλες δομές φιλοξενίας υφιστάμενες της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι στην Ηπειρωτική Ελλάδα έχουμε κλείσει δομές, δεν δημιουργούμε νέες δομές. Ο στόχος μας ήταν και επιτεύχθηκε η αποσυμφόρηση των νησιών χωρίς τον πολλαπλασιασμό των δομών σε όλη τη χώρα. Γιατί αυτό θα αποτελούσε και ένα θελκτικό παράγοντα ίσως για περαιτέρω ροές. Άρα η αποσυμφόρηση είναι ένα διαρκές φαινόμενο. Η δεύτερη ερώτηση. Ο διαγωνισμός ευελπιστούμε ότι θα προκηρυχθεί μέσα στο Μάιο του 2021. Είναι θέμα της ταχείας ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο καλοκαίρι προς τα τέλη του καλοκαιριού ελπίζουμε. Αλλά ακόμα αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα του διαγωνισμού. Έχουν επιτευχθεί και οι διαδικασίες του ΆΣΟ. Ναι, εννοείται. Σχετικά με το προσωπικό που ήταν εδώ στο κέντρο, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, αν θα μείνουν, αν θα μεταφερθούν κάπου αλλού? Οι εργαζόμενοι που ήταν στο κέντρο εργάζονται για την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Εμείς έχουμε ζητήσει να παραμείνει αυτό το προσωπικό σε άλλες δραστηριότητες της ύπατης αρμοστίας στη Λέσβο. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι η μείωση των ροών και η μείωση των δομών θα έχει μια επίπτωση συνολικά στον κόσμο που απασχολείται, όχι εδώ συγκεκριμένα, και σε όλο το νησί. Ναι. Είναι επιδίωξη δική μας και πάγιο έτοιμά μας και θα επιμείνουμε σε αυτό, έτσι ώστε η αποκατάσταση του συνόλου των εργαζομένων να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον και ευελπιστώ. Πιστεύω ότι θα κινηθεί σε αυτή η κατεύθυνση και θα ικανοποιήσετε το αίτημά μου. Το έχουμε ζητήσει και εμείς από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία.